Από νωρίς το πρωί άρχισαν να αποχωρούν συντεταγμένα οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον κόμβο Νίκαιας. Με ψηλά το κεφάλι, όπως τονίζουν, όμως χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους. Αυτός ο αγώνας ήταν πραγματικά πιο ηρωικός από τους προηγούμενους και γι' αυτό φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε θεούς και δαίμονες. Από σχέδιο της κυβέρνησης και των κεντρικών μέσων ενημέρωσης που υπονόμευσαν, από μια κυβέρνηση η οποία είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τις εντολές και τις αποφάσεις που πήραν μαζί με την Ευρωτρόικα, ουσιαστικά δύο αλλαγές οι οποίες είναι επουσιώδεις, δεν είναι ελάχιστα. Είναι το 10 που έγινε 15 και τα 3 χρόνια για το τέλος επιδεύματος στα 5. Θα είχε και κάποιες συναντήσεις ενδεχομένως το επόμενο διάστημα με εκπροσώπους της κυβέρνησης, ανθρώπους του κρατικού μηχανισμού για κάποια Βεβαίως. Θέματα. Την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσουμε συνάντηση με τον γραμματέα εσόδων, τον κύριο Θεοχάρη, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα να διευκρινιστούν. Συνεχίζουμε με άλλη μορφή τον αγώνα. Σημειώνουν και δίνουν ραντεβού για τις 9 Μαρτίου στον εορτασμό του Κιλελέρ, που φέτος θα διοργανώσει η Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων εκ μέρους των αγροτών. Η συμμετοχή που θα υπάρξει στις 9 του Μάρτη στο Κιλελέρ θα είναι ακόμα ένα βήμα πίεσης για να υπάρξει λύση στα προβλήματα. Να βγάλουν μήνυμα οι κάλπες που θα στηθούν το Μάιο στη χώρα, ζήτησε ο Βαγγέλης Μπούτας. Να μαυρίσει αυτούς που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, κόμματα ή και συνδυασμούς που μας δημιουργούν αυτά τα προβλήματα επιβίωσης.